Αριστοτρίτη, 16 Ιουνίου 2020, κρατάω το μικρόφωνο κοντά στη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για να ακούγεται, γιατί ακούω τα παράπονα σας. Και για ποιο θέμα θα μας μιλήσετε σήμερα, δόκτωρ μου? Θα μιλήσουμε για τη διαφορά της ψυχανάλυσης από την ψυχοθεραπεία. Το ρωτάει πολύ ο κόσμος. Ναι, το ρωτάει. Λοιπόν, να πούμε, όπως είπες πολύ ορθά και εσύ σε άλλο βίντεο σου, ότι η ψυχανάλυση είναι μία ψυχοθεραπευτική μέθοδος, όπως και άλλες ψυχοθεραπευτικές κατευθύνσεις, όπως και άλλες ψυχοθεραπευτικές κατευθύνσεις, δεν είναι κάτι άλλο, είναι ένα κομμάτι αυτού που λέγεται ψυχοθεραπεία. Και είναι και η πρώτη ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Είναι και η πρώτη ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Έχω μαζέψει κάποια στοιχεία να σας πω. Λοιπόν, είναι είδος ψυχοθεραπείας, όπως έχουμε μπει, η οποία η κλασική ψυχανάλυση από το 1856 μέχρι το 1939 την έχει έτσι εμπνεύστηκε για αυτήν ο Φρόιτ, ο Σίγμοντ Φρόιτ, που είναι και ο πατέρας της ψυχανάλυσης. Και της ψυχολογίας ο πατέρας, και γενικότερα. Της ψυχολογίας, έχει και άλλους που λέγεται ότι είναι οι πατέρες, αλλά σίγουρα είσαι της εκ των πατέρων της ψυχολογίας. Ναι, είναι και ο Φρόιτ, ο οποίος μέχρι το τέλος της ζωής του εισήγαγε και πρόσθετε καινοτόμα στοιχεία στη μέθοδο του. Ο Φρόιτ έβλεπε κάθε μέρα τους ασθενείς του, ενώ πλέον έχει έτσι υιοθετηθεί το μοντέλο των 2 με 3 συναντήσεων ανά εβδομάδα. Πολύ συχνά πάλι. Πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή να πηγαίνεις 3 φορές την εβδομάδα ή 2 φορές την εβδομάδα για ψυχανάλυση είναι πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά και πολύ κοστοβόρο νομίζω. Είναι έτσι μια... γιατί ακριβώς... Και χρονοβόρο. Και χρονοβόρο, επειδή ακριβώς γίνεται μια υπερανάλυση των μη συνειδητών, υποσυνείδητων και ασυνείδητων και συνειδητών κομματιών της ψυχολογίας, ψυχικής ζωής τέλος πάντων, παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να επιτευχθεί αυτό. Μπορεί να πάρει και μέχρι 7 με 10 χρόνια, ας πούμε, κανείς για να ψυχαναλυθεί εντελώς. Έτσι στηρίζεται αυτό το μοντέλο στη μη βλεμματική επαφή. Συνήθως πρέπει να σε βλέπει μες στα μάτια. Όχι, από την κλασική, η κλασική ψυχανάλυση, ο θεραπευόμενος που δεν ονομάζεται θεραπευόμενος αλλά ασθενής, γιατί στηρίζεται στο ιατρικό μοντέλο, ξαπλώνει στον τιβάνι του ψυχαναλυτή του. Ο ψυχαναλυτής του δεν έχει βλεμματική επαφή μαζί του. Εγώ όταν πήγαινα ψυχαναλύση, ξάπλυνα στον τιβάνι και καθόταν με την πλάτη της καρέκλας γυρισμένη προς εμένα ο ψυχαναλυτής. Ναι. Και στηρίζεται στους ελεύθερους συνειρμούς, τα όνειρα και στην ανάλυση του μη συνειδητού, υποσυνείδητου και συνειδητού κομματιού της ψυχικής ζωής. Λοιπόν, να πούμε ότι άρα είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία είναι επί της ουσίας ένας κλάδος εφαρμοσμένης ψυχολογίας που ασχολείται με μορφές θεραπευτικές που έχουν ως στόχο την επίλυση προβλημάτων ψυχολογικής και ψυχοσωματικής υφής. Ο σκοπός είναι η δραστική αλλαγή, η αλλαγή του δυσλειτουργικού τρόπου σκέψης του ανθρώπου, αλλά και των δυσλειτουργικών συναισθηματικών αντιδράσεων και συμπεριφορών που έχει κανείς. Γίνεται μέσω ειδικών διεργασιών μάθησης, δηλαδή επί της ουσίας επιτυχάνεται μια ψυχοεκπαίδευση στον θεραπευόμενο, γιατί μπορώ να το ονοματίσω πια θεραπευόμενο, για να μάθει κάποια πράγματα πώς λειτουργούν, αλλά και να αλλάξει τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς ενδεχομένως και να αφομοιώσει κάποια καινούργια στοιχεία, ούτως ώστε να κάνει κάποια αλλαγή στη ζωή του. Είναι μια συνεργασία θεραπευόμενου και θεραπευτή, διερευνητική, υποστηρικτική, ίση με όρια όμως και αυθεντική. Αυτό είναι το μοντέλο των προσωποκεντρικών που εισήγαγε ο Carl Rogers. Και στην ουσία είναι αυτό να ακολουθούμε και εσύ και εγώ. Ναι. Μάλλον η γενική μας κατεύθυνση είναι ανθρωποκεντρική ή πελατοκεντρική όπως την λέγει ο Rogers, αλλά η Αριστονίκη έχει εκπαιδευτεί και στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Έχω εκπαιδευτεί και εγώ σε αυτήν και στη γνωστική συμπεριφορική. Έχει εκπαιδευτεί, όπως είπα και εγώ, έχω εκπαιδευτεί σε αυτή. Στο art therapy, στην εικαστική ψυχοθεραπεία, που εγώ δεν έχω εκπαιδευτεί σε αυτή. Που είναι πιο ψυχαναλυτική. Στη γνωστικοαναλυτική, που είναι ένα συνδυασμό γνωστικό συμπεριφοριστικού κομματιού και αναλυτικού, έχει και ψυχαναλύση μέσα. Είναι βραχίου τύπου ψυχοθεραπεία.
Και γενικότερα. Έχεις κάνει και trauma therapy όμως. Ναι, έχεις κάνει εκπαίδευση στη θεραπεία τραύματος. Και ψυχόδραμα και δραματοθεραπεία. Και δραματοθεραπεία, ψυχόδραμα, trauma therapy. Όταν σας λέω ότι η κοπέλα είναι παν σπουδασμένη, το είναι. Είναι τέλος πάντων αιμονική με το να μαθαίνει. Ναι. ναι. Ο λόγος που τα κάνω αυτά είναι γιατί έχω μια γενικότερη ιδεολογία ότι δεν μου αρέσει να έρχεται ο θεραπευόμενος και να αναγκάζεται να κάνει την θεραπευτική προσέγγιση που ο θεραπευτής... Τη μόνη τη συγκεκριμένη, ναι, στην οποία έχεις ειδικά εκπαιδευτεί. Ακριβώς. Θέλω να φτιάχνω ένα θεραπευτικό μοντέλο πάνω κουστούμι στο θεραπευόμενο μου, ούτως ώστε να δω ότι του ταιριάζει αυτό το κουστούμι. Εδώ να πω ξανά ότι η Αριστονίκη δεν είναι μόνο για παιδιά. Είναι και για παιδιά. Έχει μάστερ στην εικαστική ψυχοθεραπεία που κυρίως έχει να κάνει με παιδιά. Το διδακτορικό της είναι πάνω στην εξελιχτική ψυχολογία που έχει να κάνει με παιδιά και εφήβους. Αλλά είναι ψυχολόγος και για ενήλικες. Δεν είναι μόνο για παιδιά, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είσαι μόνο για παιδιά. Το γεγονός ότι είναι και για παιδιά δεν την κάνει να μην είναι για μεγάλους. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ρωτάνε οι φίλοι στο κανάλι. Θέλουμε να μας εξηγήσετε όλες τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους με τη σειρά, ούτως ώστε να αποφασίσουμε ποια ψυχοθεραπευτική μέθοδος μας ταιριάζει και να αναζητήσουμε ένα ψυχοθεραπευτή εκείνης της μεθόδου. Ποια είναι η άποψή σου? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, δεν μπορείς, ο κάθε ψυχοθεραπευτής ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στη συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο τίνει να λέει ότι ξέρεις αυτή είναι η καλύτερη. Έχει νόημα όμως αυτό το δεν πράγμα? Έχει. Για μένα δεν έχει νόημα. Παραπάνω νόημα δεν έχει να διαλέξεις τον ψυχολόγο που θα πας. Έχει να σου κάνει κλικ ο ψυχολόγος που θα πας, να μπορείς να νιώθεις εμπιστοσύνη με αυτόν και να υπάρχει μια αυθεντική ισορροπημένη σχέση που να μπορούμε να μιλάμε άνετα ο ένας με τον άλλον και να του πεις, ξέρεις αυτό που έκανες δεν με βοηθά, να βρούμε κάτι άλλο. Πρέπει να μιλάμε δηλαδή, με το ψυχολόγο. Ακριβώς, δηλαδή, γιατί συνηθίζεται πάρα πολύ να ξεκινούμε ένα ψυχοθεραπευτή, να γίνει κάτι σε κάποια συνεδρία, να μην τους αρέσει και να διακόπτουν. Χωρίς να λένε ποιο είναι το. Και αυτό τίνει να γίνεται σε όλες τους τις σχέσεις. Γιατί όπως συμπεριφέρονται στο ψυχοθεραπευτή τους, συμπεριφέρονται και στις υπόλοιπες τους σχέσεις. Ο ψυχοθεραπευτής είναι η μόνη σχέση που ενδεχομένως μπορεί να έχετε στη ζωή σας, που μπορεί να μιλάτε ελεύθερα σε αυτόν, να του λέτε τα παράπονα σας που μπορεί να σχετίζονται και με αυτόν και αυτός να μπορεί να σας εξηγήσει γιατί έγινε κάτι και να συζητήσετε εάν μπορεί να αλλάξει αυτόν που έγινε και αν δεν μπορεί τότε να λύσετε την θεραπευτική σας σχέση και οι δύο σύμφωνα και να μάθετε να επιλύετε και τις διαφορές σας με κάποιον. Mm. Να μάθετε να κοιτάζετε τον άλλο στα μάτια και να του λέτε ξέρεις αυτό που έγινε δεν μου αρέσει. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να το μάθει κανείς αυτό στη ζωή του. Γιατί μπορεί κανείς να μην του αρέσει κάτι και να ήταν ένας τρόπος του ψυχοθεραπευτή του που θεώρησε εκείνος ότι θα τον βοηθούσε ή να έγινε μια παρανόηση μεταξύ τους και στο τέλος να επιληθεί και η σχέση τους η θεραπευτική να πάει σε άλλον επίπεδο, αν το επιλύσουν. Άρα μας ενδιαφέρει η θεραπευτική σχέση. Δηλαδή επιλέγουμε ένα ψυχολόγο. Εγώ θα προτιμούσα ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή. Όχι ψυχοθεραπευτή σκέτρο ή ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτόν ότι οι ψυχολόγοι μπορούν να είναι και ψυχοθεραπευτές. Οι περισσότεροι ψυχολόγοι εκπαιδεύονται όχι μόνο σε μία, αλλά σε περισσότερες από μία ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Έχουν και το πτυχίο της ψυχολογίας και τις σπουδές της ψυχολογίας που είναι πολύ βασικές για την κατανόηση του ψυχισμού του ανθρώπου. Μπορεί κάποιος να γίνει ψυχοθεραπευτής χωρίς να είναι ψυχολόγος και κυρίως οι ψυχαναλυτές συνήθως δεν είναι ψυχολόγοι. Μπορεί, ναι, να έχουν, πρέπει να έχουν κάποιο πτυχίο πανεπιστημιακό και μετά να γίνουν ψυχοθεραπευτές. Οι ψυχοθεραπευτές και άλλες προσεγγίσεις το κάνουν αυτό. Ναι. Μπορεί να πάει κανείς από κοινωνικός λειτουργός. Ναι, μπορεί να μην είναι ψυχολόγος αρχικά, να είναι νοσηλευτής, να είναι ψυχίατρος, οτιδήποτε άλλο. Οι ψυχίατροι είναι ιατροί, οι οποίοι κάνουν ειδικότητα στη ψυχιατρική και είναι οι πλέον κατάλληλοι για να διαγνώσκουν ψυχικές διαταραχές, για να συνταγογραφούν τα απαιτούμενα φάρμακα που χρειάζεται να πάρει κάποιος, είτε αντικαταθλιπτικά, είτε ρυμιστικά, είτε ψυχότροπο, οποιαδήποτε φάρμακα. Κάποιοι ψυχίατροι είναι εκπαιδευμένοι και σε μια ψυχοθεραπευτική μέθοδο, όταν είναι ψυχίατροι και ψυχοθεραπευτές. Και εγώ προσωπικά
επιλέγω να πηγαίνω σε ψυχολόγο που είναι και ψυχοθεραπευτής. Και αν χρειαστώ κάτι από ψυχίατρο, θα πάω σε ψυχίατρο, λέει θα πάω σε ψυχίατρο για ψυχοθεραπεία. Είναι προσωπική επιλογή φυσικά αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Μπορεί να δει, αλλά υπάρχουν αυτές οι τρεις επιλογές. Είτε ψυχολόγος ο οποίος είναι και ψυχοθεραπευτής, είτε ψυχοθεραπευτής ο οποίος δεν είναι ψυχολόγος, είτε ψυχίατρος που είναι και ψυχοθεραπευτής. Εντάξει, ναι. Κάποιοι και για λόγους οικονομίας σου λέει θα πάω στο ψυχίατρο που είναι και ψυχοθεραπευτής να μου γράψει και τα φάρμακα, να μου κάνει και τη διάγνωση, να μου κάνει και ψυχοθεραπεία. Είναι επιλογές αυτές που κάνει ο καθένας. Επίσης, ψάχνουμε άνθρωπο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι μου λέει, πώς μπορώ να συνδεθώ μαζί του. Και αυτό που είναι πιο θεραπευτικό από όλα, δεν είναι η ψυχοθεραπευτική μέθοδος η συγκεκριμένη, στην οποία ίσως μόνο σε αυτήν έχει εκπαιδευτεί κάποιος, αλλά είναι η ψυχοθεραπευτική σχέση που μπορώ να δημιουργήσω με τον άνθρωπο. Εμείς έχουμε συναδέλφους που συνεργαζόμαστε μαζί τους, αγαπούμε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, η Μαρία Παντσιοπούλου στην Αθήνα είναι εκπαιδευμένη ψυχοθεραπεύτρια Gestalt. Με τη Μαρία όμως συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα που εμείς δεν είμαστε Gestalt. Ναι. Δηλαδή, ένας καλός ψυχοθεραπευτής φεύγει, όχι ότι δεν ακολουθεί αυτό το οποίο έχει εκπαιδευτεί, αλλά μπαίνει σε ένα χώρο που είναι χώρο θεραπεία γενικώ. Δεν είναι απλώ ακολουθώ εκείνου του κανόνε. Η Μαριάννα Μιτά στην Αθήνα, η οποία είναι ψυχοαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια, ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεύτρια. Περισσότερο πάνω στη ψυχαναλυτική. Η Μαριάννα έχει κάνει πάρα πολλέ εκπαιδεύσει, πάρα πολλέ. Συστημική, είναι οικογενειακή. Έχει κάνει η Μαριάννα. Η Μαριάννα είναι περισσότερο ψυχοαναλυτική. Όμως συμφωνούμε σε πάρα πολλά με τη Μαριάννα, γιατί είμαστε ψυχοθεραπευτές εν δράση. Και ο Γρηγόρης είναι ψυχοαναλυτικός ψυχοθεραπευτής πέρα από ψυχίατρο. Συμφωνούμε και με τον Γρηγόρη σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, μην κολλάτε στο σε ποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο έχει εκπαιδευτεί, σε ποιες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους έχει εκπαιδευτεί ο ψυχολόγος που θα πάτε. Να μετράτε, να κολλάτε ή να κοιτάζετε. Μου κάνει κλικ αυτός ο άνθρωπος. Γιατί το θέμα δεν είναι να κοιτάς το πρωτόκολλο του τι λέει, ξέρω εγώ, το γνωστικό συμπεριφοριστικό μοντέλο και να κάνει, αν κάνει τα πάντα που λέει το γνωστικό συμπεριφοριστικό μοντέλο, αλλά να μπορείς να κολλάς τη γνώση και την εμπειρία σου με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Αυτό μου είπε η Αριστονίκη προηγουμένως, ότι έχει εκπαιδευτεί σε πολλές ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και ράβει, λέει, ένα ψυχοθεραπευτικό κουστούμι ειδικό για τον κάθε θεραπευόμενο, αυτό είναι το ιδανικό. Δηλαδή να έχει ευρείες γνώσεις ο ψυχολόγος, να έχει εκπαιδευτικές και πρακτικές εμπειρίες, ακόμη και ψυχοθεραπευτικές ο ίδιος, από διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις, και να επιλέγει στον κάθε θεραπευόμενο εκείνο που του ταιριάζει. Εγώ, για παράδειγμα, έχω κάνει και narrative therapy, αφηγηματική ψυχοθεραπεία έχω κάνει εκπαίδευση, και υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Όλα αυτά μαζί, το ρεζουμέ του, το ζουμί είναι το ενένα, ότι συνδέεσαι θεραπευτικά με έναν άνθρωπο, βάζεις την υπηρεσία του, εγώ το λέω πελάτη, επηρεασμένη από το Rogers, που έλεγε πελατοκεντρική, ανθρωποκεντρική θεραπεία. Βάζεις την διάθεση του ψυχοθεραπευόμενου σου, τις γνώσεις σου και τις τεχνικές σου και την ενσυναίσθηση σου, και μαζί συνεργάζεστε για να βγει από τα διέξοδα που έχει ο ψυχοθεραπευόμενος. Τώρα, αν θα ακολουθήσει, αν θα του δώσει να κάνει ασκήσεις γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας, ή αν θα χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, ένα εργαλείο ψυχομετρικό όπως είναι το MMPI, το τεστ, το οποίο είσαι εσύ διαπιστευμένη να το κάνεις, ή θα χρησιμοποιήσεις κάποιο άλλο εργαλείο που είναι προβολικό ή οτιδήποτε, δεν παίζει ρόλο. Αυτό παίζει ρόλο είναι, μπορώ εγώ να συνδεθώ με τον ψυχολόγο μου, με την ψυχολόγο μου, τον ψυχολόγο μου, μπορώ να δημιουργήσω μια ανθρώπινη σχέση η οποία να είναι πολύτιμη για τη ζωή μου. Μπορώ να εμπιστευτώ αυτόν τον άνθρωπο, όπως είπες και προηγουμένως. Μπορώ να μιλήσω ανοιχτά σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορώ, αν πει κάτι που μου αρέσει, να του πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτό που μου είπες. Μπορώ, αν πει κάτι που με ενοχλήσει, να πω αυτό που είπες δεν μου πολύ άρεσε, να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία. Και επίσης, εγώ ένα παράπονο που έχω, όχι από όλους, από κάποιους πελάτες που είχα στο παρελθόν, είναι ότι σταματούσαν ξαφνικά την ψυχοθεραπευτική σχέση και με άφηναν κρεμασμένη, μετέωρη. Πολύ δύσκολο πράγμα. Και δεν αρκεί να πεις απλά ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου, γεια σου, αλλά να έρθεις να κάνεις μια τελευταία συνεδρία με το θεραπευτή σου, ο οποίος σου έχει προσφέρει αυτά που λες, και σε αγαπά και έχει συνδεθεί μαζί σου. Δεν μπορείς να ψυχοθεραπεύσεις κάποιον αγαπάς. Ακριβώς, και να του πεις ότι ξέρεις, για οικονομικούς λόγους, για αυτούς τους λόγους, για εκείνους τους λόγους, δεν μπορώ αυτή την περίοδο να κάνω αυτό το πράγμα.
Βάζουμε εδώ την τελεία μας και τα λοιπά. Χρειάζεται ένα closure, ένα κλείσιμο. Δηλαδή, έστω και αν αποφασίσεις ότι θα σταματήσεις την ψυχοθεραπεία ή δεν έχεις λεφτά. Αναλογιστείτε το να το έκανε αντίστροφο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να ερχόταν ο θεραπευτής σας και σας έλεγε μια ωραία μέρα, δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Και να σας άφηνε μετέωρους. Δεν θα ξανάρθεις. Σας άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν σε θέλω να ξανάρθεις. Να σου λέει ο ψυχοθεραπευτής. Εντάξει, δεν το λέω για να κλαφτώ ή για να παραπονηθώ. Γνωρίζω ότι η κουλτούρα της ψυχοθεραπείας στην Κύπρο θέλει πολλά χρόνια ακόμη για να εδραιωθεί. Εξακολουθώ να αγαπώ τους ανθρώπους που έφυγαν χωρίς αντίο. Και όπως αγαπώ και τους ανθρώπους που έφυγαν με πολύ όμορφο. Δεν είναι ότι δεν τους αγαπάς, συνεχίζεις να τους αγαπάς. Στενοχωριέσαι όμως, ρε. Απλά στεναχωριέσαι, αγχώνεσαι, αγωνιάς για εκείνους, αν τους συμβαίνει κάτι. Πολλές φορές μπορεί να σκέφτεσαι αν έκαμε και εσύ κάτι που τους ενόχλησε και οτιδήποτε. Και μένεις μετέωρος. Γιατί έχουν εκείνη την επιλογή να μην σου ξαναπαντήσουν το τηλέφωνο ή να μην σου απαντήσουν καν το μήνυμα ή να είναι μην εξήγηθουν. Είναι έναν από τα ρίσκα του επαγγέλματος ή λειτουργήματος αυτό, το οποίο να το λάβουν υπόψη οι νεαροί και οι νεαρές που θέλουν να γίνουν ψυχολόγοι, ότι μπορεί να τους κάνουν ghosting και οι πελάτες τους. Mm. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι τον ghosting που κάνει ο πελάτης του ψυχολόγου, το θέμα μας είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας το ανελήσεις η διαφορά ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης. Νομίζω θα μπει στα σώσα αυτό, είναι χρήσιμο vlog. Αριστοτρίτη. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Φιλιά. Έχει έγνοια στα σχόλια να απαντήσεις του συγκεκριμένου, γιατί είμαι σίγουρη θα έχει πάρα πολλά. Φιλιά!